Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Η Αλεπού και ο Κόρακας. Ακούγονται οι ηθοποιοί Νάσος Κεδράκας, Νίκος Τζόγιας, Ρίτα Μουσουρή, Χρήστος Ευθυμίου, Χριστόφορος Νέζερα. Σκηνοθεσία Γιώργος Θεοδοσιάδης. Μια φορά για έναν καιρό, παιδιά μου, ήταν ένας κόρακας. Ναι, ένας κόρακας. Ένα κατάμαυρο πουλί, ένα σχημοπούλι που πέταγε ψηλά και κάπου άνοιγε το στόμα του για να πει «Κρά, κρά, κρά». Πέταγε ψηλά που λέτε, αλλά κοίταζε πάντοτε χαμηλά στη γη για να βρει κάτι να φάει. Και μια μέρα που ήταν πεινασμένος, παιδιά μου, είδε κάτι τι... Με χαρά λοιπόν φώναξε καθώς πετούσε «Κρά, κρά, κρά», που στην κορακίσια γλώσσα θα πει «Αλλά σε αφήσουμε τον ίδιον να σας το εξηγήσει». Είπε λοιπόν «Κρά, κρά, κρά, πω, πω, πω ένα τυρί, ένα μεγάλο κομμάτι τυρί, ένα σκληρό, νόστιμο τυρί, ένα κεφαλοτύρι». Το έχει κρεμασμένο ο Τσοπάκης έξω από τη στάνη του για να στεγνώσει. Αλλά θα το στεγνώσω εγώ. Να λοιπόν, χαμηλώνω, φτάνω το τυρί και το αρπάζω με το ράμφος μου. Λίγο βαρύ είναι. Με παίρνει χαμπάρι ο Τσοπάνης. Μπα, ένας κόρακας, όξο παλιοκόρακα. Μα εγώ ταρπάζω και πετάω. Πάει το τυρί μου. Πετάω τώρα ψηλά. Αχ, παλιοκόρακα. Έτσι λοιπόν αρπάει το τυρί ο κόρακας, πέταξε ψηλά, πέταξε μακριά, πήγε στα λιμέρια του και χοπ, κάθισε με το τυρί στο στόμα στο ξερό κλαδί μιας αγριακλαδιάς. Ήθελα να το φάει εκεί με την ησυχία του. Αλλά κάτω από την αγριακλαδιά ήταν η κυρά Μαριό, η Αλεπού. Βλέπει τον κόρακα με το κομμάτι το τυρί, κάνει πως ονειρεύεται και μουρμουρίζει. Πω, ένας κόρακας. Πω, και έχει ένα κομμάτι τυρί στο στόμα. Πω, και να μπορούσα να του το αρπάξω, μα είναι τόσο ψηλά. Έννοια σου όμως, κουτός είναι ο κόρακας και θα τον καταφέρω να ανοίξει το στόμα του, να πέσει κάτω το τυρί για να το φάω. Δεν με είδε ακόμα. Σηκώνομαι λοιπόν να με είδει καλά. Με είδε. Καλημερούδια κύριε κόρακα, καλημερούδια. Σήμερα είσαι στις ομορφιές σου. Κοίτα πως κορδώνεται, του άρεσε. Ναι, στις ομορφιές σου κύριε κόρακα. Κρίμα που δεν μπορείς να δεις με τα δικά μου μάτια τον εαυτό σου, να δεις πόσο όμορφος είσαι. Καθώς ελούζει τώρα δά ο ήλιος, κάνει τα πανέμορφα μαύρα πουπουλά σου χρυσόμαυρα. Σωστό μαύρο χρυσάφι. Έπιασε το κόλπο, έπιασε, του καλαρέσει του κουτού. Το λοιπόν κυρκόρακα, τι να σου πω,
ομορφότερο πουλί από την αφεντιά σου δεν έχω ξαναδεί στον κόσμο. Τι κεφάλι, τι σώμα, τι κορμοστασιά. Κρίμα μονάχα, κρίμα που δεν μπορείς να μιλήσεις. Κρίμα που είσαι, μουγκός. Γιατί αν μπορούσες να μιλήσεις, σίγουρα θα μπορούσες να γίνεις βασιλιάς των πουλιών. Έπιασε το κόλπο, έπιασε. Θα μιλήσει. Ετοιμάζεται να μιλήσει και θα πέσει το τυρί. Ναι, ναι. Αν μπορούσες να μιλήσεις, θα γινόσουν σίγουρα βασιλιάς των πουλιών. Κρά, κρά, κρά. Ακούς, δεν μπορώ να μιλήσω. Να που μιλάω. Έπεσε βέβαια το τυρί, αλλά να, μιλάω. Μιλάω, κυραλεπού. Κρά, κρά, κρά. Ει, ει, πού πας με το τυρί? Κρά, κρά, κρά. Άφησε το τυρί κάτω. Κρά, κρά, κρά. Ακού, μιλώ. Ει, το τυρί. Το τυράκι μου! Βασιλιάς δεν είπες πως θα γίνω αν μιλούσα? Ε, πού πας! Το τυρί! Για στάσου! Κουτέ, κόρακα! Για να γίνεις βασιλιάς δεν χρειάζεσαι φωνή μονάχα, χρειάζεσαι και νιονιό! Μυαλό, κυρκόρακα! Και μυαλό δεν έχεις, κουκούτσι! Και έτσι, παιδιά μου, έχασε ο κουτός ο κόρακας το τυρί και πέρασε καλά η Αλεπού και εμείς καλύτερα. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.